Τον κύριο Παπαγεωργίου και παρακαλείται η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την κρίσιμη και δύσκολη ώρα που περνάει η χώρα μας, η ευθύνη σίγουρα που έχουμε είναι από τη μία πλευρά να μπορέσουμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τη δημοσιονομική κρίση, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικονομία, να σταθούμε στα πόδια μας σε αυτή τη συγκυρία και ταυτόχρονα να απλώσουμε εκείνο το κοινωνικό δίκτυο ασφάλειας το οποίο να στηρίξει τον ελληνικό λαό, την ελληνική οικογένεια σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη, σε αυτή την περίοδο που οι πολίτες καλούνται και κάνουν θυσίες. Και αυτό είναι κάτι που αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, η λειτουργία του κοινωνικού κράτους, η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι κρίσιμη. Για μας, η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, είναι υποχρέωση μιας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά αυτούς τους 6 μήνες παρά τις πολύ μεγάλες δημοσιονομικές και οικονομικές δυσκολίες. Υπάρχει όμως και η άλλη πτυχή της υγείας. Και εκεί είμαστε αποφασισμένοι. Εκεί μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Εκεί οφείλουμε να βάλουμε τάξη. Είναι το κομμάτι της υγείας που αφορά το δημόσιο συμφέρον και τα οικονομικά της υγείας. Είτε αυτό αφορά το ζήτημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλαδή στηρίζουμε και συνεχίζουμε τη στήριξη στο προσωπικό, στηρίζουμε στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Εκεί πραγματικά για μας είναι δέσμευση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο και εκεί έχουμε υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πραγματικά ρήξεις και τομές. Εκεί που αναφερόμαστε σε γκρίζες ζώνες, σε αδιαφάνεια, σε σπατάλη δημόσιου χρήματος του Έλληνα φορολογούμενου. Αναφέρομαι στις προμήθειες, στην πολιτική του φαρμάκου, στην κακοδιαχείριση και φυσικά σε ένα παρασιτικό παραοικονομικό κύκλωμα γύρω από την υγεία. Ταυτόχρονα, σε αυτή τη συγκυρία, οι Έλληνες απαιτούν από μας επιτέλους να υπάρχουν κανόνες και η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος της υγείας και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή λοιπόν την πτυχή της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος στην υγεία, υπέρ της υγείας, υπέρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπέρ της παροχής υγείας στους ασφαλισμένους και στους πολίτες, εξυπηρετούν οι διατάξεις που έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και έχουμε καταθέσει από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας. Και εδώ θα ήθελα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα αναφερόμενοι στους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες, σαφώς και δεν χωρά η μικροκομματική, ούτε η αναζήτηση ευθυνών. Ξέρουμε πολύ καλά πώς έχει οδηγηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εδώ που έχει οδηγηθεί και με ποιες επιλογές τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ θέλει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και θέλει και πολιτική ειλικρίνεια. Γιατί λοιπόν επιλέξαμε τη διαδικασία του επείγοντος, για να μην αιωρείται στην αίθουσα αυτή η συζήτηση, παρότι τα κουβεντιάσαμε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Για 4 συγκεκριμένους λόγους, κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι διατάξεις ήρθαν σε αυτό το σχέδιο νόμου και δεν περιμέναμε μετά από 1,5 μήνα να έρθουν σε μια ολοκληρωμένη ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας. Πρώτος λόγος, γιατί πραγματικά είναι επίγουσες, γιατί δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι αίτημα όλων των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα της Βουλής. Ότι επιτέλους πρέπει να έχουμε τα όπλα εκείνα ως πολιτεία για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις προμήθειες, να συμπληρώσουμε την πολιτική που ήδη έχει δρομολογηθεί για το φάρμακο, να μπορέσουν να υπάρχουν αποτελεσματικοί κανόνες όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Άρα ο λόγος του επείγοντος είναι κρίσιμος. Αιτιολόγηση δεύτερη. Και εδώ έχει να κάνει με την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί και στους 3 αυτούς τομείς υπήρξε μια απόλυτη εκκρεμότητα νομική και μια γκρίζα ζώνη, την οποία εμείς κληθήκαμε να βρούμε και να χειριστούμε. Ένα σύστημα προμηθειών
το οποίο στην ουσία δεν λειτουργούσε, κάτι το οποίο ομολόγησαν οι ίδιοι οι συνάδελφοι και προς τιμήν τους από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπου πώς μπορείς να κάνεις περιστολή δαπανών και διαφάνεια αν δεν βελτιώσεις αυτό το σύστημα, και γι' αυτό εκπλήσωμαι αν τελικά δεν στηρίξετε αυτές τις διατάξεις, καθώς επί της ουσίας πιστεύω ότι δεν μπορεί να διαφωνεί κανείς. Είδαμε το θέμα των ιδιωτικών κλινικών και της υποχρέωσης ακόμα και μεγάλες ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν να έχουν το στοιχειώδες φαρμακείο, να υπάρχει έλεγχος όσον αφορά τη διακίνηση του φαρμάκου και το τι χρεώνεται στα ασφαλιστικά ταμεία, που σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, χρεώνεται σε τιμή λιανικής μέσα στις ιδιωτικές κλινικές. Και είχε θεσπιστεί σωστά μια ρύθμιση από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία όμως είχε όριο εφαρμογής την 1η Ιουλίου του 2009 και δεν είχε γίνει μετά τίποτα. Και εμείς ερχόμαστε εδώ και βάζουμε, εκείνη η απάντηση γιατί βάζουμε αυτή την τρίμηνη προσαρμογή, με πολύ όμως πια αυστηρούς κανόνες και ασφαλιστική δικλίδα που θα επανέλθω. Και βέβαια το τρίτο θέμα που έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον ιδιωτικό τομέα, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές, η μέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, υπήρξε δημοσίευση προεδρικού διατάγματος με κλειστή τη Βουλή, με υπερησιακή στην ουσία κυβέρνηση, ευνηδιαστική ρύθμιση, η οποία στην πραγματικότητα ερχόταν να προκαταλάβει τις εξελίξεις στο πρωτοβάθμιο επίπεδο της υγείας, δημιουργώντας συνθήκες σαν να είναι η υγεία σούπερ μάρκετ. Χωρίς κριτήρια, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όποιος ήθελε έμπαινε και έκανε επενδύσεις, όπου πάλι χωρίς να υπάρχει ανάλογη εποπτεία και βέβαια, εις βάρος βέβαια, αν δεν υπάρχουν κανόνες και όροι, των ασφαλιστικών ταμείων. Πιο συγκεκριμένα, και ο τέταρτος λόγος, επιτρέψτε μου για να μην το ξεχάσω, γιατί φέρνουμε αυτές τις ρυθμίσεις, είναι γιατί πρέπει το πρόγραμμα προμηθειών για τα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο υλοποιείται το Μάιο, σύμφωνα με το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών για το 2010, να μπορέσει να υλοποιηθεί με αυτές τις νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή, θα ήταν δώρο άδωρο να έρθουμε αργότερα, αφού πλέον θα είχαν γίνει οι προκηρύξεις και θα είχε προχωρήσει το πρόγραμμα προμηθειών. Τέλος, το θέμα των ιδιωτικών κλινικών και των φαρμακείων είναι ένα θέμα που το έχουμε δουλέψει από κοινού με τους συναδέλφους από το Υπουργείο Εργασίας, τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Λοβέρδο και τον Γιώργο τον Κουτρουμάνη, γιατί έχει άμεση συνάφεια, όπως και το ζήτημα των προμηθειών, με το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, με δύο λόγια, τι θεσμοθετούμε σήμερα? Πρώτα απ' όλα, σταματάει αυτή η γραφειοκρατική προσέγγιση, η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ, οι απαιτήσεις των νοσοκομείων να συγκεντρώνονται, να στέλνονται συνέπει και να τις διεκπεραιώνει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν έγινε. Αποτέλεσμα, τα νοσοκομεία ποτέ δεν διεκδίκησαν τις απαιτήσεις τους. Και πολλά λογιστήρια δεν είχαν καν βγάλει εντάλματα μετά το 2008. Εδώ λοιπόν λέμε, κάθε νοσοκομείο, κάθε οικονομικό τμήμα, κάθε διοίκηση νοσοκομείου έχει ευθύνη να δίνει κάθε μήνα το λογαριασμό και επίσης να πηγαίνει να βγάζει τα εντάλματα και να διεκδικεί. Δεν μπορεί να πυροβολούμε το ΕΣΥ συνεχώς για τις υποχρεώσεις και τα χρέη και να μην έχει καν τη θεσμική δυνατότητα να μπορεί να έχει ορθή διαχείριση των οικονομικών. Δεύτερη αλλαγή. Να μπορεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, και όταν αυτό απαιτείται ανάλογα με το είδος των προμηθειών, να υπάρχει αποκέντρωση στις υγειονομικές περιφέρειες για διαγωνισμούς με ενιαίες προδιαγραφές και μάλιστα για είδη που χωρεί κάτι τέτοιο, για οικονομίες κλίμακος, και μάλιστα η πρόβλεψη με σαφήνεια για ηλεκτρονικές προμήθειες και ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Κάτι το οποίο είναι κρίσιμο και το οποίο θα είναι ευεργετικό για τα οικονομικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βέβαια θα φέρει και πολύ μεγάλη διαφάνεια. Αλλαγή επόμενη για το φάρμακο. Κάτι που νομίζω όλοι έχουμε πει. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά και θα ολοκληρώσω. Να υπάρχει δυνατότητα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας να κάνουν διαγωνισμούς με βάση τη δραστική ουσία. Κάτι κρίσιμο και κάτι που πιστεύω ότι όλοι θα επικροτήσουμε. Όπως επίσης και η πρόβλεψη για νοσοκομιακή συσκευασία για την προμήθεια φαρμάκου. Κάτι που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ίδιες εταιρείες για τα ίδια προϊόντα δεν μπορούν να έρθουν να προμηθεύσουν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Δύο λόγια για τις ιδιωτικές κλινικές. Ερχόμαστε και το κάνουμε αυστηρό το πλαίσιο. Λέμε, διευρύνουμε καταρχάς
τις κλινικές που πρέπει να συμμορφωθούν. Εκεί που ήταν από 150 κλίνες και πάνω, εμείς λέμε από 60 κλίνες και πάνω. Δεύτερο, η υποχρέωση φαρμακείου και η λειτουργία με φαρμακοποιό θα εκπλαγείται αν δείτε τον κατάλογο ότι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές αυτή τη στιγμή δεν έχουν οργανωμένο φαρμακείο, με ημερήσιο συνταγολόγιο και καταγραφή, αναδόση θεραπείας ασθενούς, με πλήρη έλεγχο όσον αφορά την είσοδο των φαρμάκων και τη διακίνηση και το πιο κρίσιμο. Αλλάζουμε το βάρος όσον αφορά την υποχρέωση εποπτείας. Εκεί δηλαδή που το δημόσιο κυνηγάει να δει μέσα από έναν δέδαλο γραφειοκρατίας με ενστάσεις και λοιπά και παίρνει χρόνο αν συμμορφώνεται ή όχι ο ιδιωτικός τομέας, εδώ λέμε το πολύ απλό. Πέραν των άλλων, όποια ιδιωτική κλινική δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών, πάβει η σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία που υπογράφουμε από κοινού με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Επιτέλους να σταματήσει να εκβιάζεται το δημόσιο. Το βάρος της συμμόρφωσης στον ιδιωτικό τομέα. Δύο λόγια και για την πρωτοβάθμια. Γιατί φέρνουμε αυτή τη ρύθμιση. Καταρχάς, ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλη την Ευρώπη, επειδή ακούστηκε και αυτό, τα θέματα της υγείας δεν θεωρούνται ότι είναι θέμα εμπορευματοποίησης. Και γι' αυτό ακόμα και η περίφημη οδηγία Bolkestein είχε εξαιρέσει το χώρο της υγείας από την παροχή των υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι το να έχεις ένα 51% αυτή τη στιγμή εκεί που έχεις ιατρική ή οδοντιατρική υπηρεσία, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ιατρική ή οδοντιατρική πράξη. Ταυτόχρονα, κάνουμε ρυθμίσεις για τους άλλους επαγγελματίες του χώρου, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι, τα λέμε μέσα αναλυτικά, προκειμένου και εκεί να έχουν τις δυνατότητες με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και διατάξεις να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άρα λοιπόν, πάβει αυτή η εκκρεμότητα που επί 6 μήνες είχαν παγώσει όλες οι άδειες στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ομαλοποιείται. Δίνουμε 18 μήνες, το συζητήσαμε και στην Επιτροπή, γιατί εμείς δεν έχουμε αντιπαλότητα με τον ιδιωτικό τομέα, να υπάρξει η συγκεκριμένη προσαρμογή. Και επειδή ακούστηκε από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ για το προεδρικό διάταγμα, είναι σαφές ότι δεν αφορά αυτή τη μεταβατική περίοδο, εκεί είμαστε σαφείς. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω με αυτό, το πιο κρίσιμο. Είναι η ώρα που θα γίνει η μεγάλη τομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το μεγάλο κενό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μετά τον Καλλικράτη και μετά το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που επιτέλους οι κλάδοι υγείας, έχουμε συμφωνήσει με τον συνάδελφο Υπουργό Εργασίας, θα είναι κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, σε μια ενοποίηση του χώρου της υγείας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τετελεσμένα γεγονότα όπως έγινε στην πράξη από το 2008 και μετά, τα οποία να έρθουν και να ακυρώσουν την προσπάθεια η χώρα μας επιτέλους να έχει ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που να αντιστοιχεί και να αξίζει στον ελληνικό λαό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας οι τρεις ρυθμίσεις που φέρνουμε είναι προς όφελος της υγείας και με την έννοια του δημόσιου αγαθού και του δημοσίου συμφέροντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την κατανόησή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Παρακαλείται τώρα ο κύριος Λεωνίδας Γρηγορά. Ανοίξει ο κύκλος. Επειδή υπάρχει και η τοποθέτηση που θα γίνει του κυρίου Λοβέρδου. Εντάξει, έλεγα μήπως ο κύκλος των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, περιμένετε, μείνει για το τέλος. Είναι πιο λογικό να μιλήσουν οι συνάδελφοι, το λέω για τον κύριο Μαρκόπλο και τον κύριο Ροντούλη,